αντικειμενικά και ωραία. Καλό και τους ακροατές να πούν την άποψή τους αντικειμενικά. Ρε Κώστα, το αύριο το βράδυ λοιπόν. Με το σκέπαστρο, με το στέγαστρο που θες πες το του Καλατράβα, είναι 10 φορές πιο εντυπωσιακό. Ρε Κώστα, αύριο το βράδυ λοιπόν πρέπει να επιλέξεις που θα πας να δεις ένα ποδοσφαιρικό αγώνα. Ίδιες ομάδες παίζουν. Στο Ολύμπικο θα θέλεις να πας στο Ολυμπιακό στάδιο. Στο Ολυμπιακό στάδιο. Δεν ρώτησε εσένα, Κώστα, σε λένε. Όπως θέλω με λένε. Θα πήγαινε όπως θέλω με λένε, μου άρεσε αυτό, θα το χρησιμοποιήσω. Θα μου χρειαστεί αυτό το όπως θέλω με λένε. Λοιπόν, θα επέλεγα το Ολυμπιακό στάδιο, το Ολύμπικο και να το τον Τότι. Αλλά κατά τα άλλα δεν έχει. Πάντως για να βοηθήσω στην κουβέντα, το Ολυμπιακό στάδιο είναι το πιο ασφαλές γήπεδο στην Ελλάδα. Υποτίθεται. Οπότε αυτό αυτό να το συζητήσουμε, εννοείται. Ναι. Νομίζω ότι αυτή είναι το πιο βασικό στην κουβέντα. Το Ολυμπιακό στάδιο είναι το πιο ασφαλές γήπεδο θεωρητικά για πολλούς λόγους. Τώρα, ότι έχουν γίνει πράγματα και στο Ολυμπιακό στάδιο, ναι, αλλά πολύ λιγότερα σε σχέση με ό,τι έχουν γίνει σε άλλα γήπεδα. Και όσο αφορά το κομμάτι της ασφάλειας, είναι μακράν το πιο ασφαλές. Εννοείται, δεν το συζητάμε. Α, εννοείται. Οπότε, γι' αυτό θεωρώ ότι είναι και κατάλληλη επιλογή για να γίνεται και ο τελικός του κυπέλου. Αν θέλετε τη γνώμη μου στο κομμάτι αυτό. Βέβαια, εντάξει, έχω πικρά εμπειρία από αυτή τη στιγμή. Αυτό δεν έχει να κάνει. Είναι άλλη κουβέντα. Και επίσης θα γίνει και απόψε ένα μάτς στο Ολυμπιακό Στάδιο που δεν ξέρω πώς το περιμένουν στην ΑΕΚ έτσι όπως είναι τα πράγματα τις τελευταίες μέρες. Το απόψινό μάτς στο Ολυμπιακό Στάδιο νομίζω ότι κανείς δεν ξέρει πώς θα εξελιχθεί, πώς θα αρχίσει, πώς θα τελειώσει. Κανείς δεν ξέρει. Είναι από αυτά τα μάτς που λες να βάλει ο Θεός το ποδοσφαίρο το χέρι του να τελειώσουν όλα καλά. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τώρα τι να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Εξήγησε και στον κόσμο που ακούγεται το λες αυτό. Είναι πάρα πολύ ηλεκτρισμένη η ατμόσφαιρα. Πάρα πολύ. Υπάρχει πολύ μεγάλη ένταση. Δεν εκτονώθηκε αυτή η ένταση με οποιονδήποτε τρόπο. Γιατί αν σκεφτεί κανείς από το Σάββατο το βράδυ μέχρι τώρα από πλευρά ΑΕΚ επισήμως δεν έχει γίνει απολύτως καμία κίνηση. Τίποτα το παραμικρό. Επομένως. Αυτό πώς το εξηγείς, Κώστα? Δεν έγιναν διεργασίες στο εσωτερικό σωμάτων. Πιστεύεις ότι είναι υποσκέψη, να το πω έτσι, οι άνθρωποι της ΑΕΚ, προφανώς και ο ίδιος ο Μελισανίδης, για το τι θα πρέπει να κάνουν, ή κόντρασε ό,τι λέγεται, γράφεται, ακούγεται, ίσως και να μην έχουν τη διάθεση, την πρόθεση, στην παρούσα φάση, να προχωρήσουν σε κάποιες κινήσεις? Νομίζω ότι εδώ που έχει φτάσει το πράγμα δεν γίνεται να μην υπάρξουν κινήσεις για πολλούς λόγους. Δηλαδή, θεωρώ ότι και οι ίδιοι άνθρωποι που είναι μέσα στην ομάδα το σκέφτονται διαφορετικά πλέον οι ίδιοι το μέλλον τους, ασχέτως τι σκέφτεται ο Δημήτρης Μελισανίδης. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Μετά τα όσα έγιναν χθες έξω από τα γραφεία της ΠΑΕ, νομίζω ότι ακόμα κι αν ο Δημήτρης Μελισανίδης πει ότι εμένα κανείς δεν θα μου πει τι θα κάνω στο μαγαζί μου, και ακόμα κι αν είχε στο μυαλό του ότι κάποιος θα διώξει τώρα, έχει αποφασίσει ότι δεν θα τους διώξει, νομίζω ότι και τα ίδια, κάποια στελέχη μάλλον, βλέπουν οι ίδιοι διαφορετικά το μέλλον τους στην ΑΕΚ. Δηλαδή θεωρώ ότι είτε έτσι είτε αλλιώς εξελίξεις θα υπάρξουν. Είτε δηλαδή γιατί ο ίδιος ο Μελισανίδης θα το αποφασίσει, είτε γιατί πλέον και κάποια στελέχη βλέπουν τον εαυτό τους ότι δύσκολα θα μπορέσουν να συνεχίσουν να κάνουν τη δουλειά τους στην ΑΕΚ. Αυτό καταλαβαίνω εγώ. Τώρα, τι θα γίνει, θα το δούμε. Αλλά προς το παρόν δεν έχει γίνει τίποτα. Έτσι. Γι' αυτό λέω ότι δεν έχει εκτονωθεί καθόλου η ένταση που υπάρχει, ίσα-ίσα που έχει τροφοδοτηθεί και ακόμα περισσότερο. Επιτείνεται κιόλας. Εντάξει, εγώ λέω ότι δεν μπορεί να αφήσει ένας διοικητικός ηγέτης μια μερίδα οπαδών να καθορίσουν τις εξελίξεις σε μια ομάδα. Αυτό δεν είναι καλό να συμβεί, ακόμα και αν αυτοί που θέλουν συγκεκριμένες παραιτήσεις έχουν δίκιο. Δεν είναι καλό να γίνεται κάτι τέτοιο. Και νομίζω ότι γι' αυτό το λόγο δεν πήρε και μια απόφαση ο Μελισανίδης, μόνο και μόνο έτσι για να κατευνάσει τα πνεύματα, για να απορροφήσει λίγο την πίεση. Και καλά κάνει, κατά τη γνώμη μου, που δεν παίρνει απόφαση μέχρι να ερεμήσουν τα πράγματα. Απλώς αναρωτιέμαι αν τελικά, επειδή υπάρχει όλη αυτή η πίεση, η απόφαση που θα πάρει, γιατί είμαι βέβαιος ότι θα πάρει κάποια απόφαση, θα γίνει αλλαγή σίγουρα. Δεν ξέρω αν θα γίνουν αλλαγές, θα γίνει σίγουρα μια αλλαγή. Αν θα την κάνει απλώς για να αποφορτήσει την κατάσταση, ή αν γιατί ο ίδιος πιστεύει ότι πράγματι ο Αβραμίδης στο συγκεκριμένο πόστο δεν τα πάει καλά. Εγώ δεν τα πάω καλά. Βρε, εσύ μια χαρά τα πας. Τέλεια. Εσύ μια χαρά τα πας, εννοείται. Εγώ θεωρώ πλέον ότι εδώ που έχει φτάσει το πράγμα δεν είναι μόνο απόφαση, θεωρώ, του Μελισανίδη. Δηλαδή ότι θεωρώ ότι, μάλλον δεν αποκλείω, για να μην πω θεωρώ, δεν αποκλείω κάποια από τα στελέχη της ΠΑΕ να επιμείνουν σε ενδεχόμενη παραίτηση, ακόμα και αν ο Μελισανίδης πει ότι εγώ δεν θέλω να φύγει κανένας, γιατί δεν θα μου πει κανείς θα κάνω στο μαγαζί μου. Επίσης, το χθεσινό δεν είναι μια οποιαδήποτε αντίδραση μετά από μια οποιαδήποτε δύσκολη στιγμή. Είναι κάτι πολύ μεγαλύτερο και κάτι πολύ παραπάνω και κάτι που είναι αποτέλεσμα μιας πολύ
σωρευμένης κατάστασης. Δηλαδή δεν είναι κάτι το οποίο έγινε χθες μία ήττα, μία απώλεια κυπέλου, ο κόσμος εξοργίστηκε και έβγαλε μία αντίδραση. Είναι κάτι πολύ παραπάνω, γι' αυτό ακριβώς δεν είναι τόσο απλή διαχείριση του να πεις ωραία άστο να περάσει γιατί δεν θα μου πει κανείς θα κάνω και προχωρώ έτσι όπως είναι. Δεν μπορεί να γίνει πλέον αυτό, δεν είναι εφικτό. Έτσι το βλέπω τουλάχιστον εγώ. Τώρα πώς θα το δει ο Μελισανίδης βλέπουμε. Αλλά το γεγονός ότι δεν έχει γίνει τίποτα και πάμε το απόψινό παιχνίδι χωρίς να έχει γίνει τίποτα, δεν ξέρω πώς θα κυλήσει η βραδιά. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Σίγουρα πάντως ο κόσμος δεν θα επιλέξει την αποχή, δηλαδή τη διαμαρτυρία μέσω αποχής, ενώ οι οργανωμένοι οπαδοί δεν θα επιλέξουν την διαμαρτυρία μέσω αποχής, δηλαδή δεν πάμε στο γήπεδο γιατί θέλουμε να δηλώσουμε την αντίθεσή μας όλα αυτά που συμβαίνουν. Mm-hmm. Θα είναι παρόντες στο γήπεδο, θα υπάρχουν σίγουρα πανό, θα υπάρχουν σίγουρα συνθήματα και μένει να δούμε και τι άλλο. Μάλιστα. Αγωνιστικά, και το αγωνιστικό είναι το τελευταίο που έχει σημασία για την ΑΕΚ στην παρούσα φάση, τι να περιμένουμε, γιατί εγώ διάβασα και θέλουμε φυσικά τις δικές σου πληροφορίες και πάνω σε αυτό το κομμάτι, ότι υπήρξαν και κάποιοι ποδοσφαιριστές που σαν εξέφρασαν επιφυλάξεις, να το πω έτσι, για το αν θα έπρεπε να παίξουν απόψε, να είναι στην αποστολή, να εμφανιστούν στο Ολυμπιακό στάδιο. Δεν έχει φτάσει κάτι τέτοιο σε μένα. Ναι. Δεν έχει φτάσει καθόλου κάτι τέτοιο σε μένα. Έτσι κι αλλιώς. Φαντάζομαι τα είδες και εσύ τα δημοσιεύματα. Ναι, δεν έχει φτάσει κάτι τέτοιο σε μένα. Έτσι κι αλλιώς, αν δούμε κιόλας τι έχει γίνει και ποια είναι η κατάσταση, νομίζω ότι δεν υπήρχε. Δηλαδή, ποιος από αυτούς που είναι στην αποστολή θα έλεγε παιδιά, εγώ δεν θέλω να παίξω. Ναι. Ή ποιος από αυτούς που δεν είναι. Έτσι κι αλλιώς, ο Άμραμπατ και ο Μάνταλος είναι τιμωρημένοι. Δηλαδή, έχουν πάρει κάρτες από το Σάββατο βράδυ. Και ο Τζαβέλας και ο Σιμάνσκι που έχουν. Δηλαδή ήταν πράγματα τα οποία τα κουβαλούσαν και πριν το μάτς με τον Άρη. Mm-hmm. Απλώς μπήκαν στο μάτς με τον Άρη γιατί δεν μπορούσαν να μην μπουν στο μάτς με τον Άρη. Mm-hmm. Γιατί έπρεπε αναγκαστικά να παίξουν. Εδώ μπήκε ο Αραούχο με μισό πόδι. Mm-hmm. Δεν θα μπαίναν αυτοί. Αναγκαστικά θα έπρεπε όλοι αυτοί να μπουν γιατί ήταν πολύ μεγάλο το διακύβευμα σε εκείνο το παιχνίδι. Τώρα που δεν υπάρχει διακύβευμα, δεν υπάρχει λόγος να μπουν. Κατά τα άλλα, όλοι οι υπόλοιποι δεν είπε κανείς. Τον Αλμέιδα πότε τον περιμένουμε? Θεωρητικά μέσα στην εβδομάδα θα πρέπει να υπάρξουν ανακοινώσεις. Πότε τον περιμένουμε στην Αθήνα? Ναι, πότε τον περιμένουμε να έρθει για να πιάσει δουλειά, όχι απαραίτητα δηλαδή με την έναρξη της προετοιμασίας. Φαντάζομαι ότι θα έρθει νωρίτερα ο άνθρωπος για να. Φαντάζομαι θα έρθει λίγο. Προλιάνει το έδαφος. Δεν θα έρθει πολύ νωρίτερα. Θα έρθει λίγο νωρίτερα. Τώρα, έτσι όπως έχει εξελιχθεί το πράγμα, η προετοιμασία της ΑΕΚ μετατίθεται χρονικά. Διότι από εκεί που συζητάγαμε ότι θα έχει παιχνίδι στις 20 Ιουλίου, επομένως η προετοιμασία θα πρέπει να ξεκινήσει γύρω στις 10 Ιουνίου, κάπου εκεί. Mm-hmm. Τώρα αυτό δεν υπάρχει. Το πρωτάθλημα ξεκινάει 20 Αυγούστου. Δεν υπάρχει κάποιος λόγος να ξεκινήσει από 10 Ιουνίου για να κάνει 3 μήνες προετοιμασία. Νομίζω ότι πάμε για Ιούλιο την προετοιμασία. Από τη στιγμή λοιπόν που πάμε για Ιούλιο την προετοιμασία, φαντάζομαι ότι γύρω στο τέλος Ιουνίου θα έρθει ο Αλμέιδα. Αλλά υπό κανονικές συνθήκες θα πρέπει να ανακοινωθεί μέσα στην εβδομάδα. Γιατί η ΑΕΚ θυμίζω δεν τον έχει ανακοινώσει επίσημα τον Αλμέιδα ότι αυτός θα είναι ο προπονητής. Mm-hmm. Φαντάζομαι ότι αυτό θα γίνει μέσα στην εβδομάδα. Δηλαδή το είχαν προγραμματισμένο οι άνθρωποι της ΑΕΚ να γίνει μέσα στην εβδομάδα. Τώρα δεν ξέρω αν αυτό, αν οι εξελίξεις το πάνε λίγο πιο πίσω. Δεν νομίζω γιατί θα αρχίσει να γίνεται και περίεργο. Αν πάει πιο πίσω η ανακοίνωση, θα αρχίσει να γίνεται παράξενο. Δηλαδή, τι θες να πεις? Αν καθυστερήσει η ανακοίνωση, θα αρχίσει να γίνεται περίεργο γιατί καθυστερεί η ανακοίνωση. Γι' αυτό θεωρώ ότι δεν θα καθυστερήσει η ανακοίνωση. Δηλαδή, θεωρώ ότι Τετάρτη, Πέμπτη, Πέμπτη το πιθανότερο θα ανακοινωθεί ο Αλμίδα. Okay. Από την ΑΕΚ. Ωραία. Και κάτι τελευταίο τώρα για να κλείσουμε με αυτό. Λες ότι αν γίνει αλλαγή σε μία-δύο θέσεις στο εσωτερικό της ΑΕΚ, θα αλλάξει αυτομάτως και ο τρόπος λειτουργίας, θα λυθούν τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η ΑΕΚ τα τελευταία χρόνια σε επίπεδο λειτουργίας? Θα εξαρτηθεί από το πώς θα λειτουργήσουν αυτοί που θα έρθουν. Δηλαδή, αν αυτοί που θα έρθουν ενσωματωθούν στην ίδια διαδικασία που ενσωματώθηκαν όλοι οι υπόλοιποι που ήταν στρεβλοί, θα δούμε το ίδιο αποτέλεσμα. Αν οι προσωπικότητες που θα έρθουν θα πούν παιδιά, όπα, εδώ τα έχουμε κάνει όλα λάθος. Και φαίνεται από το αποτέλεσμα. Δηλαδή, δεν το λέμε εμείς γιατί είμαστε οι σοφοί της υπόθεσης. Έχουν γίνει όλα λάθος. Το βλέπετε. Πρέπει να τα αλλάξουμε τα πράγματα. Και πρέπει να τα αλλάξουμε γιατί μας επιλέξατε εμάς, γιατί μας εμπιστεύεστε να τα αλλάξουμε. Αφήστε μας λοιπόν να τα αλλάξουμε. Τότε λοιπόν θα αλλάξει η διαδικασία. Αν αυτοί που θα έρθουν ενσωματωθούν σε αυτή τη διαδικασία που υπήρχε μέχρι τώρα και ακολουθήσουν τα ίδια βήματα που ακολούθησαν και οι προκάτοχοι τους, τότε θα καταλήξει το ίδιο αποτέλεσμα. Δεδομένο. Κλείνοντας, μήπως θα ήθελες να απευθύνεις κάποιο είδους ευχαριστήριο μήνυμα στο κλαμπ από τον
τιμημένο αγγλικό βορρά. Περίμενα υπομονετικά, υπομονετικά μέχρι τώρα. Λέω εγώ τώρα. Τιμημένο. Δηλαδή πραγματικά δεν έχω λόγια. Κάποια στιγμή στερεύουν τα λόγια για την εξαιρετική εμφάνιση. Βέβαια είχαν απέναντί τους και μια μικρή ομάδα. Είναι αλήθεια αυτό. Εντάξει, δεν ήταν και δύσκολο το έργο του. Εντάξει, τώρα το χόντρινε λίγο, αλλά εν πάση περιπτώσει. Εντάξει, να ακούω. Μια ομάδα, εν πάση περιπτώσει, με μια φανελίτσα εκεί. Εντάξει. Αλλά τα συγχαρητήριά μου έπαιξαν όπως έπρεπε, ως όφυλα. Εν τω μεταξύ, δεν ξέρω αν το έχεις δει το μάτς. Εύκολα θα μπορούσε να ήταν 3-4-0. Την έχει πατήσει την Arsenal Newcastle. Εντάξει, κάποια στιγμή, ειδικά νομίζω μετά το 1-0, η Arsenal τελείωσε. Δηλαδή κατέρευσε. Μετά το 1-0 ήταν γεια σας, δεν ήταν πουθενά. Το καταλαβαίνω. Λογικό είναι για την Arsenal, γιατί στα σοβαρά τώρα η Arsenal έφτασε μέχρι εδώ και είχε δίκιο ο Τσόχος αυτό που έλεγε, ότι ήταν υπερβατικό όλο αυτό που έκανε. Αυτή είναι η αλήθεια. Αλλά για μένα πραγματικά και το έδειξε περισσότερο στο μάτς με την Tottenham όταν έμεινε με 10 παίκτες το πρώτο ημίχρονο. Είναι καλά δουλεμένη η ομάδα. Είναι μια ομάδα πολύ καλά δουλεμένη. Αλλά κάποια στιγμή το είχε τελειώσει. Είναι πολύ καλά δουλεμένη, αλλά με έμψυχο δυναμικό που δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του ποδοσφαίρου που θέλει ο Αρτέτα. Είναι σαφές. Και λέω τώρα, μετά από 40, 50, 60 χρόνια, ρε παιδί μου, μπορεί κάποια στιγμή να βρεθούμε στην ίδια κατηγορία η Newcast με τη Σούντερλαντ, αυτή την ομάδα, πώς τη λένε. Ποια υποστηρίζουμε, Κώστα? Τώρα, ξέρεις τι, περίεργο πράγμα. Εντάξει, θα υποστηρίξω για λόγους μόνο από το χθεσινό, θα υποστηρίξω εσένα. Αλλά γενικώς η Σούντερλαντ είναι μια συμπαθής ομάδα. Ναι, ο Σπύρος μάλλον έχει ζαλιστεί λίγο. Ο Σπύρος. Ναι, ο οποίος γράφει: φέρετε τον Κιμαράη στην Τότεναμ. Τι παιχτάρα είναι αυτός. Πρέπει να σε ενημερώσει ο Σπύρο ότι παίζει. Τον Μπρούνο Κιμαράη. Ναι, ο Μπρούνο Κιμαράη στη Newcastle και δεν υπάρχει καμία απολύτως περίπτωση να πάει στην Τότεναμ. Γιατί δεν μπορεί να κάνει βήμα πίσω στην καριέρα του. Καλώς παίχτης. Δεν μπορεί, είπα Κώστα, να κάνει βήμα πίσω στην καριέρα του. Είναι στη Newcastle. Πάει να κατακτήσει τίτλους. Έτσι να το δεχτώ. Α, το δέχεται. Εντάξει, okay. Πόσο εύκολο μπορεί να παραιτηθεί, πόσο εύκολα μάλλον μπορεί να παραιτηθεί ένα μέλος διοίκησης και να χάσει την ευκαιρία να μπει στο καινούριο γήπεδο σαν μέλος της ομάδας? Πιστεύω δεν θα φύγει κανένας, αλλά θα είναι πρώτοι επιλαχόντες για τη νέα χρονιά. Καλά, δεν είναι εύκολο. Από τη μία μεριά, αν θεωρεί ότι δεν υπάρχει το έδαφος για να δουλέψει, τι να το κάνει το καινούριο γήπεδο? Δηλαδή, όντως υπάρχει καινούριο γήπεδο, αλλά αν θεωρεί ότι δεν γίνεται να δουλέψει, πώς θα. Δηλαδή, θεωρώ απίθανο ένας άνθρωπος ο οποίος θεωρεί ότι δεν μπορώ πλέον να δουλέψω εδώ, δεν είναι το περιβάλλον για να δουλέψω, δεν είναι οι συνθήκες για να δουλέψω, να θεωρήσει ότι επειδή υπάρχει το καινούριο γήπεδο, μπορώ και να μείνω. Αυτό σκέφτομαι εγώ τώρα, αυτό βλέπω ως μια περιραίους ατμόσφαιρα. Τώρα, πώς θα εξελιχθεί αυτό, γιατί έχει και σημασία το γεγονός ότι αυτή η περιραίους ατμόσφαιρα υπάρχει τώρα που είναι ακόμα καυτό το πράγμα. Αν κρυώσει, δεν ξέρω πώς θα πάει. Μπορεί κάποιος όταν το σκεφτεί και δεύτερη φορά και τρίτη και ηρεμήσουν λίγο τα πράγματα να το σκεφτεί διαφορετικά. Αλλά δεν βλέπω πώς θα ηρεμήσουν τα πράγματα, από την αλήθεια. Δηλαδή, βλέπω την ένταση να ανεβαίνει αντί να κατεβαίνει από το Σάββατο και μετά. Την ένταση τη βλέπω κλιμακούμενη. Μάλιστα. Οκ. Okay. Ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά, Κώστα. Bye. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.